Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 10 Ιουνίου, και είμαστε στον απόϊχο των πολλαπλών εκλογών. Και στο στούτιο φιλοξενούμε την πρόεδρο του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δημητρίου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρίσκω. Δύσκολη επόμενη μέρα, ενώ κουρασμένοι όλοι αρκετά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, να δούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε μέσω της ψήφου των πολιτών και πώς συνεχίζουμε, που αυτό νομίζω ενδιαφέρει και τους πολίτες. Κόψατε για ακόμη μια φορά πρώτη το νήμα. Πήρατε τις δύο έδρες στην Ευρωβουλή. Είχατε νίκες, απώλειες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εικόνα που δόθηκε μέσα από τα έντυπα, εκτός από ένα που μιλά για θρίαμβο στον κύριο του τίτλο, είναι ότι είχατε απώλειες. Είχατε απώλειες πέντε μονάδων. Όχι, δεν είχαμε απώλειες πέντε μονάδων. Ναι. Έχουμε 10.000 περισσότερους ψηφοφόρους συγκριτικά με το 2019. Άρα, για να έχουμε το τελικό, να μην παίρνουμε το ένα ποσοστό με το άλλο, γιατί εκεί εξαρτάται πώς ήταν η αποχή και έτσι γίνεται η στάθμιση. Αλλά με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουμε 10.000 ψηφοφόρους αύξηση. Όμως ούτε πανηγυρίσαμε. Αλλά εκείνο που είπαμε ότι είναι μια νίκη, ναι, για το Δημοκρατικό Σύναγερμα. Και κάποιοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Γιατί, ξέρετε, για να μπορέσουμε με τα χίλια δυο προβλήματα, με ένα τραυματισμένο πεδίο το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε μετά τις προεδρικές που δεν περάσαμε καν δεύτερο γύρο, και το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εδώ ενωμένος, δυνατός, μακριά από υποσκάψεις, από εσωστρέφεια, διχόνοια, αυτό είναι το οποίο κρατάμε και λαμβάνουμε τα μηνύματα παράλληλα της απογοήτευσης, της πικρίας, της ταρακούνησης ευρύτερα του πολιτικού συστήματος, για να προχωρήσουμε επικεντρωμένα στην ανανέωση που και εμείς αυτό πρεσβεύουμε, με αυτό εκλεγήκαμε, και στον εξυγχρονισμό που αυτά θέλουν οι πολίτες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι επέλεξαν οι πολίτες περισσότερη επιρροή. Δύο ευρωβουλευτές στήριξαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα στελέχη μας, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη μας, γιατί ξέρετε, ήταν μια ομαδική προσπάθεια, μια συλλογική προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες, και δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς τη δική τους προσπάθεια, τη δική τους βοήθεια. Και τώρα προχωράμε μπροστά, πλάνο ανανέωσης και εξυγχρονισμού. Αλλά σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο ήταν, ειδικά για το Δημοκρατικό Συναγερμό, με την κατάσταση την οποία παρέλαβε μόλις πριν 13 μέρες η νέα ηγεσία, και πρέπει αμέσως να μπει σε μια προεκλογική διαδικασία. Πάντως, πρέπει να ομολογήσω ότι παρακολουθώ από το πρωί τις συζητήσεις. Είστε η μοναδική ηγέτιδα κόμματος η οποία λέει ότι ναι, εμείς κερδίσαμε, είχαμε κέρδη πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο ισχυρίζεται ότι επίσης είχε κέρδη από αυτές τις εκλογές. Δεν είναι θέμα κέρδης, καταγραφεί... Κώστα μου αγαπημένε, είναι το ζήτημα ότι ξέρω που ήμασταν πριν ένα χρόνο. Είναι άθλος όλο αυτό που έγινε, με την άποψη ότι έπρεπε να κλείσουμε πληγές. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι, δεν πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα, για τον αριθμό. Έχει σημασία όμως ότι είναι πρωταγωνιστής ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Έχει σημασία ότι καταγραφούνθηκε το πολιτικό σύστημα. Αλλά δούλεψαν κάποιοι πάρα πολύ σκληρά για να φύγουν από όλη αυτή την εσωστρέφεια που κάποιοι ήθελαν να συντηρήσουν τα πράγματα εκεί. Όχι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εδώ ενωμένος, δυνατός. Κρατάμε τη δύναμή μας. Είμαστε πρωταγωνιστές και προχωράμε με ευθύνη και υποχρέωση να συνδράμουμε στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να ακούσουμε τα μηνύματα. Ταρακουνήθηκε το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουμε την πλευρά των ευρωεκλογών. Είναι αυτή η μεγάλη ευρωομάδα η οποία παραμένει κυρίαρχη σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Θα έχουμε συσκέψη σήμερα στις 7. Γιατί ακριβώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ταρακουνήθηκε από την άνοδο της ακροδεξιάς. Μάλιστα, στην Γαλλία δεν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά ο Μακρόν προκυρήσει εκλογές ακριβώς λόγω αυτών των απολειών. Με τη νίκη της ΛΕΠΑ. Ναι, ναι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σαν ομάδα είχε απώλειες από την ακροδεξιά. Έχουν καταγραφεί, και δεν ξέρω, περιμένω ακόμη τα τελικά αποτελέσματα. Είχατε κάποιες φυγόκεντρες δυνάμεις ως ο Δημοκρατικός Συναγερμός προς το ΕΛΑΜ. Είχατε φυγόκεντρες δυνάμεις προς το φαινόμενο φιδείας. Θα θέλετε να συζητήσουμε λίγο. Είχαμε
νομίζω ο Δημοκρατικός Σύνεγμος δεν είναι προς τα που είχε απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε. Όμως, αν και κατάφερε να συσπηρωθεί, αύξησε την προσέλευση των ψηφοφόρων του. Παρόλα τα αυτά, βεβαίως έχουμε ζητήματα και πρέπει, ειδικά για τον Φιδία, που νομίζω του αξίζουν συγχαρητήρια, ένα νέο παιδί που έκανε την προσπάθεια του. Από εκεί και έπειτα πολιτικά όμως να το κρίνουμε, λέμε ότι στο πρόσωπο του εκφράστηκε η απογοήτευση των πολιτών. Mm-hmm. Άρα αυτό βεβαίως και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και βεβαίως πρέπει να βελτιωθούμε. Έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια ο Φιδίας. Και το φαινόμενο βεβαίως παράλληλα, το οποίο έχετε επισημάνει, της ακροδεξίας, θα πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα το δείτε το απόγευμα. Θα το δούμε αυτά σε μια πρώτη σύσκεψη που θα γίνει, αλλά θα πρέπει, ναι, το πώς ακριβώς, αν θέλετε, τη μη έγκαιρη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες αυτές τις κρίσεις ή στα ζητήματα που ανέμεναν περισσότερη ανταπόκριση από τους πολίτες, την έτυχαν εκμετάλλευση από την ακροδεξιά, αυτά θα πρέπει να τα δούμε πώς εμπράκτως δείχνουμε ότι είμαστε εκεί. Διασφαλίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, στηρίζουμε την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ανανεώνουμε το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό σύστημα. Χθες βράδυ ο Φιδίας Παναγιώτου κούνησε το δάχτυλο προς όλα τα κόμματα και είπε να ακούτε τον κόσμο, να ακούτε τους πολίτες και ότι αυτό είναι το μήνυμα των εκλογών. Έτσι το ερμήνευσε. Πάντα είναι αυτό το μήνυμα, δεν ερμηνεύτηκε από το Φιδία, αλλά το μήνυμα των εκλογών. Αυτό είναι. Γιατί γίνονται οι εκλογές? Mm-hmm. Οι εκλογές γίνονται γιατί ο κόσμος μέσω της ψήφου του σου στέλνει ένα μήνυμα. Μα τι μας είπε χθες ο κόσμος? Ότι σας χρειάζομαι περισσότερο κοντά μου. Έδωσε ένα αυστηρό μήνυμα ότι νιώθει απογοήτευση και πικρία από όλους. Και βεβαίως εμείς το βλέπουμε και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Πήραμε ένα μήνυμα ότι τα στελέχη μας στηρίζουν, ενισχύουν την προσπάθεια ανανέωσης. Είναι ευρύτερη αυτή. Πρέπει να αλλάξουμε προς το καλύτερο όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα, δηλαδή, που μας δώσει. Δηλαδή να ακούτε περισσότερο και την βάση και αυτό που λέμε τον νέο κόσμο. Έτσι. Γιατί ακριβώς έχουμε να καταλάβουμε. Και όχι αμέσως μόλις αναλάβουν νέα άτομα να τους προδικάσουμε αρνητικά γιατί δεν είμαστε στη θέση. Διότι, ξέρετε, και θα το πω και από το ΡΙΚ. Περισσότερο αυτή είναι η ηγεσία τουλάχιστον του Δημοκρατικού Συναγερμού. Λιδωρήθηκε, όχι ότι είναι απολυτίκ, νέα χαρά. Κάτι κάνει καλά η νέα ηγεσία. Και καιρός και αυτή είναι, το βλέπουμε μέσα από τη στήριξη των στελεχών μας. Δεν θέλουν ούτε ίντρικες, ούτε υπόσκαψη, ούτε εσωστρέφεια. Θέλουν να προχωρήσουμε ενωμένοι, να αντιμετωπίσουμε τα πολιτικά διακευεύματα και τα ζητήματα του τόπου. Άρα να κάνουμε την προσπάθειά μας. Όσοι θέλουν να είναι μαζί μας, καλώς. Οι υπόλοιποι να μείνουν σπίτι τους. Κυρία Δημητρίου, καλά είναι στα λόγια. Όμως το ακούμε τη βάση. Υπήρξαν δεν δύο είναι στα λόγια, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δέχεστε κριτική. Το ένα είναι ότι ο Λουκάς Φουρλάς, ο πιο δημοφιλής σας ευρωβουλευτής, πέρασε μόλις με 4 ψήφους από τη διαδικασία του πολιτικού γραφείου, άρα ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξουν διαδικασίες ώστε να ακούγεται η βάση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η υπόθεση με τον Δήμαρχο Λευκοσίας, ο οποίος, εάν επιλέγεται ένας νέος άνθρωπος, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ενδεχομένως σήμερα ο συναγερμός να έχει δικό του δήμαρχο. Λοιπόν, τα πιάρουμε έναν. Έχει ένα χρόνο, δεν είναι τυχαίο, δεν έχουμε κάτσι λεπτό. Έχουμε οργώσει ολόκληρη την Κύπρο, δημιουργήσαμε, επανασυστήσαμε τις τοπικές που δεν υπήρχαν, τις κλαδικές που δεν υπήρχαν. Δεν γίνονται θαύματα σε 13 μήνες. Ειδικά όταν έχεις μια κατάσταση βαριά τραυματισμένη να διαχειριστείς. Ήμασταν τραυματισμένοι το κόμμα μετά τις προεδρικές. Το δεύτερο είναι ότι συνεχίζουμε αυτή την πορεία και είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να κρίνουμε εκ του ασφαλούς. Αναφερθήκατε σε ποια περίπτωση μου είπατε στο πολιτικό γραφείο. Ο Λουκάς ο Φουρλάς νομίζω εκλέγει και πρώτος. Mm-hmm. Πανκύπρια και είναι μεγάλο ποσοστό. Και ο Λουκάς και δείχνει ο Φουρλάς στοιχεία ψηλής δημοφιλίας. Βεβαίως δείχνει στοιχεία ψηλής δημοφιλίας. Όμως παρολίγο να μην είναι καν υποψήφιος. Ενίσχυσε την προσπάθεια του κόμματος. Και αυτό το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι λαμβάνουν το μήνυμα και εσωτερικά πρέπει να δούμε τις διαδικασίες μας. Ας γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα. Για να μην αφήνεται περιθώριο σε κάποιους να θεωρούν ότι μπορούν να καθοδηγήσουν τα πράγματα για προσωπικές τους σκοπιμότητες. Αλλά ξέρετε, πάντα έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες και πάντοτε οι πολίτες επιλέγουν σωστά. Mm-hmm. Και αυτό είναι αλάθητο το κριτήριο των πολιτών, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι τους λέμε. Και το τρίτο για τη Δημαρχία της Λευκοσίας, πολύ εύκολο τώρα να λέμε αν έμπαινε ο ένας διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι δήμοι ευόδωσαν. Να μην απομείνει. Κάποιοι δεν ευόδωσαν. Κάποιες συνεργασίες ευόδωσαν, κάποιες δεν ευόδωσαν. Στην προκειμένη όμως, ο Νίκος ο Τωρναρίτης ήταν μια υποψηφιότητα η οποία στηρίχτηκε από όλους τους πολιτικούς χώρους που δεν στηρίζεται ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου και θεωρούσαμε ότι αυτό θα βοηθούσε. Έγιναν πολλά όμως, όπως έγινε και υπόσκαψη στον ίδιο τον Νίκο τον Τωρναρίτη.
Εμείς κρατάμε τα αποτελέσματα, θα συνεργαστούμε για το καλό των πολιτών της Λευκωσίας στην προκειμένη όλων των επαρχιών της μεταρρύθμισης και της Κύπρου μας, γιατί έτσι μάθαμε να εργαζόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εσωτερικά στο κόμμα. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τα μηνύματα, λέτε ότι τα πήρατε, εμβάθυνση εσωκομματικής δημοκρατίας όσον αφορά τα θέλω της βάσης σας και για τα θέματα των υποψηφίων και για θέματα διαδικασιών και καλύτερης επαφής με τον κόσμο. Πώς κερδίζετε το μεγάλο στοίχημα της νέας γενιάς, το οποίο φαίνεται ότι τα συντηρητικά κόμματα, τα συστημικά κόμματα εντός εισαγωγικών, γιατί όλοι τα βάζουμε εντός εισαγωγικών, δεν πιστεύουμε σε αυτόν τον όρο, απλώς έχει επικρατήσει. Ναι. Τα συστημικά κόμματα φαίνεται, φαίνεται να έχουν χάσει το παιχνίδι με τη νέα γενιά. Προσβεύω τη νέα γενιά, αγαπημένη μου Κώστα, και θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι εδώ με στην πολύ Ινδία ειλικρινία. Είχαμε γυναίκα πρωθυπουργό, αλλά έχουμε το πιο ανδροκρατούμενη κοινωνία. Mm-hmm. Ναι, δυστυχώς χαιρόμαστε που έχουμε γυναίκες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και το προβάλλουμε και προς τα έξω. Αλλά αυτό θα πρέπει να υπάρξει και μια διάχυση από πάνω προς τα κάτω. Ακριβώς. Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι με κάθε ταπεινότητα, γιατί θεωρώ και εγώ πρεσβεύω την ίδια την ανανέωση. Το ίδιο το πολιτικό μήνυμα που δόθηκε χτες, δόθηκε και για μας, και σε εμάς στο Δημοκρατικό Συναγερμό πριν ένα χρόνο. Να ανανεωθούμε προς το καλύτερο. Αυτό έγινε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Τώρα ευρύτερα χρειάζεται να γίνει και στο πολιτικό σύστημα. Άρα για μας είναι ευθύνη και να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους εκεί που αναλαμβάνουν. Και είναι το καλύτερο κράμα οι έμπειροι να στηρίζουν τους νεότερους. Να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Να ανανεώσουμε το πολιτικό σύστημα. Μακριά από συμφέροντα, ίντρικες και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζονται αυτά. Να αναμετρηθούμε επί πολιτικών, να είμαστε πιο ειλικρινείς και πιο κοντά στους πολίτες. Δεν είναι κακό να πεις εκεί έκανα λάθος. Δεν είναι κακό να πεις, αλλά με αξιοπρέπεια. Και θέλουμε περήφανους πολίτες και αξιοπρεπείς. Θέλουμε άτομα που να βγουν μπροστά για την Κύπρο μας, να δημιουργήσουμε θετικά πρότυπα και να σταματήσουμε να αναλωνόμαστε στα ευτελή και στα μικρά. Δεν χρειάζονται. Άρα προχωρούμε μπροστά με θετικότητα. Είναι ένα ορόσημο οι εκλογές και ατενίζουμε με αισιοδοξία και με ευθύνη πρωτίστως το μέλλον. Εδώ είναι η ευθύνη δική μας, απελευθερωμένη από οτιδήποτε μας κρατούσε στο παρελθόν και προχωράμε τώρα μόνο με μοναδικό στόχο να υπηρετήσουμε τους πολίτες και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Μόνο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια.